Πράγματι, την περασμένη Δευτέρα στις 17 του μήνα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψε μετά από προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την έρευνα σχετικά με την μελισσοκομεία στις Κυκλάδες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η προγραμματική σύμβαση που χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα αναφέρεται στην ανομβρία. Υπάρχει έλλειψη ανθοφορίας εξαιτίας της ανομβρίας. Υπάρχουν δηλητηριάσεις μελισσών από φάρμακα. Υπάρχει μείωση της μελισσοκομικής χλωρίδας από διάφορους λόγους, ανθρωπογενείς παράγοντες, από την αδέσποτη και ανεπιτήρητη βόσκηση. Και έχουμε εστιάσει, λόγω του ότι η μελισσοκομεία είναι ένας δυναμικός κλάδος και έχει ενταχθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από το 2014 έως το 2020. Σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε μελισσοκομικά πάρκα στα νησιά μας, προκειμένου να ενισχύσουμε τη μελισσοκομική χλωρίδα, να εμφυτεύσουμε και να πληθύνουμε με εμφυτεύσεις μελισσοκομικών φυτών σε διάφορα νησιά. Έχει ξεκινήσει ανάλογο πρόγραμμα, αλλά θα επεκτείνουμε πολύ σύντομα, έχει ψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, την έρευνα αυτή και στα νησιά της Δωδεκανήσου. Η έρευνα σχετικά με τα προβλήματα των μελισσιών εδώ στη Δωδεκανήσου. Προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για να ξέρουμε πώς να κινηθούμε. Σίγουρα όμως η Περιφέρεια, πέρα από τη συμμετοχή της μαζί με τους παραγωγούς της σε εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να προβάλλει και να αναδείξει αλλά και να προωθήσει στην αγορά το εξαίρετο αυτό και δυναμικό προϊόν της Περιφέρειας, συνεχίζει αυτή την προσπάθεια και για το 2019, που είμαστε και γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης, να τονίσω. Θα έχουμε τη χαρά το επόμενο διάστημα να ξεκινήσει και εδώ η έρευνα μέσω της προγραμματικής σύμβασης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και θα ενισχύσουμε την συνεργασία μας προκειμένου να προσεγγίσουμε και επιστημονικά τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται στα μελίσσια της περιφέρειας μας. Ό,τι γίνεται σε συνεργασία με τους μελισσοκόμους μας, με τους μελισσοκομικούς συλλόγους και γι' αυτό ό,τι γίνεται έχει επιτυχία. Πάντα λοιπόν σε συνεργασία μαζί τους και ακούμε τις προτάσεις τους και αυτό φαίνεται από τη συνεχή παρουσία των παραγωγών μας σε εκθέσεις που προβάλλουν εκτός από το μέλι και προϊόντα της μέλισσας ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε ότι έχει πιστοποιηθεί και το μελεκούνι της Ρόδου ως προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και είναι ένα από τα επιτεύγματα της συνεργασίας που υπάρχει της περιφέρειας με τους παραγωγούς της. Με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία, προκοπή σε κάθε σπιτικό και το 2019 να είναι μια καλή μελισσοκομική χρονιά, γιατί το 2018 λόγω της ανοβρίας, της παρατωμένης ανοβρίας, δεν είχαμε αρκετή ποσότητα μελιού. Εύχομαι το 2019 να είναι μια πλούσια χρονιά σε ανθοφορία για τα μελίσσια της περιοχής μας.